Στη Φιλοκαλία θα βρείτε πολλά για την ησυχία, όπως την εννοούν οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι, η ησυχία είναι ακριβώς η κατάσταση της ηρεμίας των λογισμών, της ησυχίας των λογισμών. Έτσι, ο άνθρωπος που ζει ησυχαστικά, ζει αυτή την ειρήνη των λογισμών, την ειρήνη της καρδιάς, της ψυχής. Είναι σαν την θάλασσα, ας πούμε, που δεν έχει κύματα, έτσι, που είναι ήρεμη, γαλήνια, και εκεί, σε αυτή την ηρεμία, ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει καθαρά τον εαυτό του και να βλέπει και τα πάθη που πάνε να ξεκινήσουν, να κινηθούν και να τα αντιμετωπίζει με επιτυχία. Έτσι, ο άνθρωπος που ζει ησυχαστικά έχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, ενύψη, εγρήγορση πνευματική, είναι ξύπνιος πνευματικά και προχωράει πολύ σωστά και πολύ έτσι καρποφόρα, πνευματικά. Κατεξοχήν, για να εξασφαλιστεί αυτή η κατάσταση, οι Άγιοι μας λένε χρειάζεται νύψη και προσευχή. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της ησυχίας. Νύψη, δηλαδή εγρήγορση πνευματική, προσοχή δηλαδή, να προσέχει ο άνθρωπος, να προσέχει τις αισθήσεις, να προσέχει τη φαντασία, να προσέχει τη μνήμη και όλα αυτά, να μην ερεθίζονται τα πάθη μέσω αυτών και αφετέρου να προσεύχεται. Το ένα τρέφει το άλλο. Η νύψη, η προσοχή τρέφει την προσευχή και δεν μπορεί να γίνει σωστή προσευχή χωρίς προσοχή. Και η προσευχή πάλι βοηθάει στο να έχει ο άνθρωπος νύψη, να έχει προσοχή. Το ένα βοηθάει το άλλο. Και τα δύο μαζί μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση της ησυχίας.